Ladies and gentlemen, welcome to the Student Recognition Awards Ceremony of the University of Nicosia. Please welcome the hostess of the ceremony, Ify Christoforou. Dear guests, it is with great pleasure that we welcome you to the 2012 University of Nicosia Student Recognition Awards Ceremony. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή βράβευσης 2012 του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. We are pleased to welcome here today the Rector of the University of Nicosia, Professor Michalis Atsalidis, the Minister of Education and Culture, Dr. George Dimosthenos, the First Lady of the Republic of Cyprus, Mrs. Ersi Christofia, the school deans, the members of the community of the University of Nicosia, the organization's representatives, and above all, we welcome all our graduates and their families. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε εδώ σήμερα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητή Μιχάλη Ατσαλίδη, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, δόκτωρα Γιώργο Δημοσθένους, την πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Έρση Χριστόφια, τους κοσμήτορες των σχολών, τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τους εκπροσώπους εταιριών και πάνω απ' όλα χαιρετίζουμε όλους τους αποφύτους μας και τις οικογένειές τους. The students honored here today have been chosen for their accomplishments, their contribution to the University of Nicosia community, and their perseverance. We offer our congratulations to each of you and to the parents, friends, lecturers, and mentors who have guided and encouraged you all the way. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που τιμώνται σήμερα έχουν επιλεγεί για τα επιτεύγματα την προσφορά τους στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και για την αστήρευτη επιμονή που επέδειξαν μέχρι σήμερα. Συγχαίρουμε τον καθένα από εσάς, τους γονείς, τους φίλους, τους λέκτορες και μέντορές σας, που τόσο ακούραστα σας καθοδήγησαν, σας ενθάρρυναν και σας στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Very often, we hear people speak about excellence, leadership, service to others, integrity and strength of character. About setting high goals and pushing yourselves to achieve them. Those are the basic ingredients of success and fulfillment in life. Πολύ συχνά ακούμε να γίνεται λόγος για υπεροχή, ηγετική ικανότητα, προσφορά στον συνάνθρωπο, ακεραιότητα και δύναμη χαρακτήρα, για τον καθορισμό αλλά και την προσήλωση σε ψηλούς στόχους και για την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξή τους. Όλα αυτά αποτελούν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας για την εκπλήρωση των στόχων σας στη ζωή. This afternoon, we honor your accomplishments, and in so doing, we celebrate the promise you represent of even greater accomplishments in the days and years ahead. Continue to pursue excellence in all that you do. Set high goals. Persevere through adversity, but above all, be sure to leave yourselves open to the unexpected opportunities that await you. Σήμερα, επικροτούμε τα επιτεύγματά σας και με τον τρόπο αυτό χαιρετίζουμε τη δέσμευσή σας για ακόμη μεγαλύτερα. Συνεχίστε να επιδιώκετε την αριστεία σε όλα όσα κάνετε. Ορίστε ψηλούς στόχους, επιμείνετε στις αντικσότητες και πάνω απ' όλα, διατηρήστε την αισιοδοξία σας. At this point, I would like to invite the Rector of the University of Nicosia, Professor Michalis Atsalidis, to address the ceremony. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για την ομιλία του. Ευχαριστώ πολύ, Ύφη. Αγαπητοί φοιτητές που έχετε διακριθεί, γονείς, φίλοι, συνάδελφοι, η ομιλία μου είναι πολύ σύντομη. Πρώτα θέλω να πω τη μεγάλη τιμή μας είναι σήμερα που σε αυτή την τελετή έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Δημοσθένους, και έχουμε επίσης την σύζυγο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, την κυρία Έλση Χριστόφια. Η παρουσία αυτών των δύο ανθρώπων δείχνει πόσο σημαντική είναι η σημερινή ημέρα, πόσον εκτιμάτε από όλους το επίτευγμα που ο καθένας από εσάς έχει επιτύχει και όλοι επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε αυτό σας το επίτευγμα.
Τώρα συναντούμε, όπως πάντα, το πρόβλημα που έχουμε σε αυτές τις τελετές, ότι αρχίζουμε να μιλούμε στα ελληνικά και σε κάποιο στάδιο πρέπει να μιλήσουμε και αγγλικά, γιατί ορισμένοι από τους φοιτητές που τιμούμε σήμερα δεν μιλούν ελληνικά και γι' αυτό τα υπόλοιπα λίγα λόγια που θα πω θα τα πω στα αγγλικά. Basically, I would like to congratulate you for the students receiving awards today for your great achievement. I think that it is an extremely important thing in life to aim for the best that you can achieve, and of course it's an even greater achievement that you actually reach what you have tried to do. This is something which has recognized throughout human history. In Homer, we find the phrase "Εἴν αριστεύειν," always achieve for the most excellent that you can achieve. And I, from my school days, remember a very homely, everyday phrase that was used in the English language, which is something like this: "If something is worth doing, it is worth doing well." If you're going to do something, you might as well try to do it as well as you can. And this applies to everything in life. And I think that you who have achieved all that you have achieved up till now, clearly you will work in this way and you will follow this for the rest of your life. The only other thing I would like to do is to thank on behalf of the university all those who have contributed prizes to this awards ceremony. And there are a large number of awards and prizes. Thank you very much. You're contributing, you're all contributing in your way to creating a competitive and achievement-oriented youth culture in our university and in our country. Thank you very much for contributing to this. And to all the students, I wish you even greater successes in your future life. Thank you, Dr. Katalidis. I would like to invite the Minister of Education and Culture, Dr. George Dimosthenis, to come to the stage to give his speech. Παρακαλώ τον έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να ανέβει στο βήμα για την ομιλία του. Καταρχάς, θέλω να απολογηθώ γιατί στην προχθεσινή αποφύτιση του Πανεπιστήμιου σας δεν ήταν δυνατόν, διότι διαφορετικά έπρεπε να είμαστε μοιρασμένοι σε δύο και τρία κομμάτια για να προλάβουμε και να μπορέσουμε να είμαστε σε όλες τις αποφοιτήσεις και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχουμε και εν ώψη της Προεδρίας που είναι αρχίσαν πλέον να στενεύουν τα περιθώρια και όλοι το αισθανόμαστε, αλλά είμαστε δυνατοί και πιστεύουμε ότι με επάρκεια, καλή οργάνωση και με πίστη σε αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις που σε δύο μέρες ξεκινούν και είμαστε έτοιμοι. Αν μου επιτρέπετε πριν πω δύο λόγια για τα παιδιά που σήμερα βραβεύονται, που έχουν την τιμητική τους, θέλω να πω δύο λόγια για την Προεδρία που έρχεται σε δύο μέρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι απλά για να γνωρίζουμε όλοι, τουλάχιστον ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες. Πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσουμε με επάρκεια και ως δίκαιος διαμεσολαβητής να ανταποκριθούμε σε αυτά που αναλάβαμε από τις υπόλοιπες χώρες του Τρίου, τη Δανία και την Πολωνία. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό έργο να επιτελέσουμε, γιατί συμπίπτει η δική μας η Προεδρία με την ολοκλήρωση των συζητήσεων για αυτό που λέμε προϋπολογισμό της επόμενης εφταετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως Υπουργείο θα έχουμε να διαχειριστούμε τρία πολύ μεγάλα προγράμματα. Το ενοποιημένο πλέον πρόγραμμα της διαβίου μάθησης και της νεολαίας και του αθλητισμού, που είναι ένα νέο πρόγραμμα, του Erasmus for All, το οποίο για να αντιληφθείτε τη σημασία που δίνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά για να αντιληφθείτε γιατί πράγμα μιλούμε, ενώ σε όλα γίνονται περικοπές, σε αυτό το πρόγραμμα ο προϋπολογισμός θα είναι μεγαλύτερος κατά 70%. Και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν οι συζητήσεις οι τελικές και σε σχέση και με το Ευρωκοινοβούλιο. Πάντως και οι επικεφαλής των ομάδων του Ευρωκοινοβούλιων συμφωνούν ότι σε περιόδους κρίσης την παιδεία και τον πολιτισμό τη στηρίζει. Μιλούμε για ένα μεγάλο πρόγραμμα 19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δεύτερο που έχουμε να διαχειριστούμε είναι το πρόγραμμα
για την Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe, το οποίο είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια και αφορά τον πολιτισμό. Εκεί ακριβώς θα βάλουμε τη δική μας προσέγγιση, όπου πιστεύουμε ακράδαντα, και αυτός θα είναι και από τις βασικές μας προτεραιότητες και καθοδηγητικός φάρος για μας, ο πολιτισμός είναι για τους πολλούς και δεν είναι μόνο για τους λίγους. Και η συμμετοχή όλων, το δικαίωμα της συμμετοχής και της ελεύθερης πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά. Και το τρίτο πρόγραμμα, ένα πολύ μικρότερο πρόγραμμα, το Europe for Citizens, η Ευρώπη για τους πολίτες της, που είναι ένα πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων και το οποίο έχει να κάνει με την επαφή των πολιτών και την ενημέρωση τους για τους θεσμούς, αλλά και την προώθηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα έχουμε ως βασικές προτεραιότητές μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πω και σε σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση, δύο πολύ βασικές προτεραιότητες. Την προώθηση του αλφαβητισμού. Πολλοί νέοι σήμερα, ακόμα και ενήλικες, δεν έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, ευτυχώς, είμαστε κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, στη γραφή, στην ανάγνωση και στην αριθμητική. Και μια άλλη μεγάλη προτεραιότητα που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια είναι η διασφάλιση της ποιότητας στα πανεπιστήμια. Και ένα ζήτημα, αγαπητέ Πρίτανη, φίλε Μιχάλη, είναι ότι μια επιμέρους προτεραιότητα, κάτι που έχουμε ξεχάσει ίσως σε πολλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και διεθνώς, την αριστεία στη διδασκαλία. Αυτό είναι μια ουσιώδης προτεραιότητα και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα είναι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών, αλλά είναι πολύ σημαντικό μαζί με τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτά τα λίγα έτσι για να δύο μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας να σας μεταφέρω και το κλίμα στο οποίο όλοι εμείς βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά. Ξεκινούμε και τη Δευτέρα μαζί με ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει τη μεγάλη έκθεση, πολιτιστική έκθεση στο Κέντρο Τεχνών Beaux-Arts στις Βρυξέλλες, όπου πλέον όσοι έχουν επισκεφτεί τις τελευταίες μέρες τις Βρυξέλλες ή όσοι θα επισκεφθούν τις Βρυξέλλες θα δουν ότι πλέον μυρίζει και υπάρχει το άρωμα Κύπρου σε όλη την πόλη και ειδικότερα στο κέντρο αυτό που θα είναι μια μεγάλη έκθεση για 2-3 μήνες που παρουσιάζεται εκεί όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά, θέματα, κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τις αρχαιότητες μας, τις βυζαντινές μας εικόνες, το σύγχρονο πολιτισμό μας και με πολλά δρόμενα που θα αναδείξουν τον δικό μας πολιτισμό και θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι εταίροι και όσοι περνούν από τις Βρυξέλλες να ενημερωθούν για τον πολιτισμό του τόπου μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ τιμητικό και μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που μοιράζουμε μαζί σας αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για τους αριστείχους φοιτητές, κατά την οποία επαινούνται σκληρή δουλειά και προσπάθεια και ακαδημαϊκή επίδοση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον Πρίτανιν, τον φίλο πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Νίκο τον Περιστιάνη, και τους άλλους παλιούς συναδέλφους, ακαδημαϊκούς, για την πρόσκλησή τους και για την ευκαιρία που μου δίνουν να παραστώ στην τελετή βράβευσης των αριστούχων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αριστεία. Στην προσπάθεια κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος να καλλιεργεί και να προωθεί τη δημιουργικότητα και την ποιότητα, έχει αποδειχθεί ότι η απόδοση του επαίνου και της βράβευσης αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο. Με αυτό το σκεπτικό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βραβεύει τους άριστους φοιτητές και φοιτήτριες, όχι τόσο σαν επιβράβευση ιδιωτελούς ωφέλειας, αλλά ως δημιουργία ιδανικού προτύπου, ως μίμηση τρόπου ζωής και υπόδειγμα για τους άλλους φοιτητές. Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες που τιμάστε σήμερα στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, σας συγχαίρω για τη διάκριση και τη βράβευσή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις παραπέρα σπουδές σας και στη ζωή σας γενικότερα. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή βράβευση θα λειτουργήσει ως κίνητρο για να εργαστείτε ακόμα καλύτερα και αποτελεσματικότερα για να πετύχετε τους μελλοντικούς σας στόχους. Είμαι επίσης βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να τιμάτε με τις επιδόσεις και τις επιτυχίες σας τόσο τους εαυτούς σας όσο και τις οικογένειές σας. Όπως και το δικό σας πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που σας έδωσε τα ακαδημαϊκά εφόδια και την οριμότητα που απαιτείτε για προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Εύχομαι σύντομα να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις ευγενικές επιδιώξεις σας και τα όνειρά σας σε μια πραγματικά ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, όπου οι νέοι θα μπορούν να κάνουν όνειρα και
και να πραγματώνουν μέσα σε συνθήκες ελευθερίας και ευημερίας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς σας, που στηρίζουν τις προσπάθειές σας, όπως επίσης και στους καθηγητές σας, που σας καθοδηγούν, σας καθοδήγησαν, σας στήριξαν και σήμερα σας δίνεται εσάς η ευκαιρία σαν οι καλύτεροι μεταξύ ίσων να βραβευτείτε. Είναι εμφανείς οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλουν για ανάδειξη και προώθηση της αριστείας. Από δικής μας πλευράς σας διαβεβαίνω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Κυπριακή Κυβέρνηση γενικότερα θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τους φοιτητές και την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ενίσχυσης των πανεπιστημίων μας, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους και μαζί με αυτούς να αναδείξουν την παιδεία, τον πολιτισμό και την οικονομία της Κύπρου. Και όπως συνηθίζω να λέω από την πρώτη στιγμή που έχω αναλάβει ως Υπουργός Παιδείας, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τόπο είναι μία και ενιαία. Κάποια από αυτήν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση προσφέρεται από κρατικά δημόσια πανεπιστήμια και κάποια άλλο μέρος αυτής της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από μη κρατικά, από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι ότι προσεγγίζει όλα τα πανεπιστήμια με τον ίδιο τρόπο, τα στηρίζει, έχει έγνοια τη βιωσιμότητά τους, την ανάπτυξή τους και νομίζω παράδειγμα το οποίο μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αρχές του πανεπιστημίου σας είναι οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει για τους νέους κανονισμούς, για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί ιδιωτικών πανεπιστημίων και για την πρωτοβουλία που έχω πάρει για την εξέβρεση τρόπων στήριξης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες σε ό,τι καλό και ευγενικό οραματίζεστε και επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Dr. Demosthenos. I kindly ask the First Lady of the Republic of Cyprus, Mrs. Christofia, to come to the stage to give her speech. Καλώ τώρα στο βήμα την πρώτη κυρία της Δημοκρατίας για την ομιλία της. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, με χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετήσω την τελετή βράβευσης των αριστούχων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο για την πρόσκλησή του και την ευκαιρία που μου δίνει να συγχαρώ τους καλύτερους φοιτητές της χρονιάς. Η σημερινή είναι σίγουρα μια σημαντική μέρα. Σημαντική για τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου, αλλά ακόμα πιο σημαντική για τους αριστεύσαντες. Η σημερινή μέρα είναι η ανταμοιβή των κόπων και των προσπαθειών σας. Γιατί η μάθηση αποτελεί τη στέρεη βάση πάνω στην οποία θα χτίσετε τα όνειρά σας. Η συλλογή στεγνών γνώσεων δεν θεωρείται σημαντικό απόκτημα. Σημαντικό απόκτημα θεωρείται η σοφία που απορρέει από το συνδυασμό της γνώσης και της εμπειρίας που βασίζονται σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον ενός τόπου και ενός λαού. Η ημικατεχόμενη Κύπρος μας βασίζεται στους νέους της για να ταινίζει το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, εσείς θα είστε οι προτεργάτες και οι βασικοί συντελεστές. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η πολιτεία σας εμπιστεύεται και σας επιβραβεύει με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε να αγωνίζεστε αντάξει των προσδοκιών της. Η κυβέρνηση κατατάσσει τους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού ψηλά στις προτεραιότητες της, αφού αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου. Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είμαι βέβαιη πως η Κύπρος θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Οι αλλαγές και ο εξυγχρονισμός που γίνονται σήμερα στην παιδεία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεκδίκηση από τους νέους και τις νέες μας ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, για οικοδόμηση της κοινωνίας της δικαιοσύνης, της ισότητας, της γνώσης και της δημιουργίας. Αγαπητά μου παιδιά, σας συγχαίρω για τις επιτυχίες σας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι με τις εξαίρετες επιδόσεις σας τιμάτε τους εαυτούς σας, τις οικογένειες σας και πάνω απ' όλα τον τόπο μας. Συνεχίστε τον όμορφο αυτό αγώνα για να πετύχετε τις επιδιώξεις σας.
Από καρδιάς σας εύχομαι σύνεση και κάθε επιτυχία στους μελλοντικούς σας στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστόφια. And now we proceed with the scholarships and the awards. Ακολουθούν οι βραβεύσεις. University of Nicosia Awards. The first award to be bestowed today is a scholarship granted by the School of Education, given in memory of Andreas Christodoulidis, the founder of the Education Department for the graduate program Education Sciences. The scholarship goes to the best bachelor graduate of the Department of Education, Elena Georgiou Koni. Dr. Ioannis Alvaras, professor at the Department of Education, will give the best graduate bachelor student scholarship for graduate studies to Elena's mother, Mrs. Agapoula Koni. I would like to invite our rector to bestow the second. Thank you, Dr. Salvaras. Now, I would like to invite our rector to bestow the second award, a scholarship for graduate studies granted by the University of Nicosia to the best graduating bachelor student. The best graduate bachelor student scholarship goes to Kai Hirano. Thank you, Professor Atalidis. I would like to ask the Minister of Education and Culture to bestow an honorary plaque to the best graduating master's student. The best graduate master's student award goes to Milena Petrova. Thank you, Dr. Demosthenes. Industry Awards. Leading companies in Cyprus have generously donated awards to outstanding students. We would like to thank these companies for their contribution. So, School of Business. I kindly ask the company representatives to bestow upon the students their awards. Hellenic Petroleum Cyprus Limited awards the best business administration graduating students Milica Barovic and Sofia Economidou of the School of Business. Marina Tsakouri, Hellenic Petroleum Cyprus Limited, Marketing and Communications Representative, will present the award. Thank you, Mrs. Tsakouri. Bank of Cyprus awards the best MBA graduates. The award is bestowed to Milena Petrova, Zacharias Marangos, Senior Credit Officer, Corporate Banking of the Bank of Cyprus, will join us on stage to present the Bank of Cyprus award. Thank you, Mr. Marangos. Cyprus Tourism Organization awards the best graduate student of the Department of Hospitality Management, Zenobia Bouchedit. Mrs. Elena Adamou, CTO Quality Assurance Officer, will bestow the CTO award. Thank you, Mrs. Adamou. JCC Payment Systems Limited awards the best graduating student of the Business Administration, Harilaos Harilau, with the Takis Fekos JCC Payment Systems Limited Award in memory of Mr. Takis Fekos, former General Director of JCC Payment Systems Limited. Mr. George Zenieris, JCC Payment Systems Limited, Human Resource Manager, will give the award. Thank you, Mr. Zenieri.
Okean Soft Drinks Limited awards the best graduating student of the Business Administration Program BBA in Marketing, Antigone Nicolaou. Mr. Stavros Iosif, Okean Sales Director, will give the award. Thank you, Mr. Iosif. KPMG Limited awards the best accounting graduating student, Vanya Sulianova. Mr. Andreas Christofidis, Managing Director, will present the award. Thank you, Mr. Christofidis. School of Education. We now proceed with the awards of the School of Education. Nicosia Cooperative Savings Bank Limited awards the best master graduate in education, Maria Haralambos. Mrs. Tasula Levra, member of the Nicosia Cooperative Savings Bank Board, will come on stage to present the award. Thank you, Mrs. Alevra. Mary Ioannou Piano Performance Award in memory of Mary Ioannou goes to Theofano Antoniou, best graduate in music. Mr. Iakovos Ioannou, son of Mary Ioannou, will give the award. Thank you, Mr. Ioannou. The Rotary Club of Nicosia Salamis awards the best first-year student in music, Maria Pistou. The award is given in memory of Marios Tokas by Mr. Tasos Bartzilis, president of Nicosia Salamis Rotary Club. Thank you, Mr. Bartzilis. School of Humanities, Social Sciences and Law. We now proceed with the awards of the School of Humanities, Social Sciences and Law. Lois Bilder Scholarship is offered to the best second year architecture students. Mrs. Kulla Themi, Senior Civil Engineer of Tenderi Department, will come on stage to present the award equally divided to Paris Sophocleous and Christina Hagisterkoti. Thank you, Mrs. Themi. Kailas Printers and Lithographers Limited awards the best graduating student of the Graphic Communication Program, Galatia Mesaritu. The Dean of the School of Humanities, Social Sciences and Law, Dr. Marios Costantinou, will present the award. Thank you, Dr. Costantinou. Laikipang awards the best graduating student in public relations, advertising and marketing. Michalis Michailidis. Mr. Linos Ermogenidis, Laikipang marketing manager, will bestow the award. Thank you, Mr. Emoyanidis. PCS Limited awards the best applied multimedia graduating student, Elpida Stylianou. Mrs. Magdalena Janova, designer of PCS Limited, will come on stage to present the award. Thank you, Mrs. Janova. The Cyprus Psychological Association awards the best graduating student of the psychology program, Kai Hirano. Dr. Andreas Anastasiou, counseling psychologist, member of the Executive Council of the Cyprus Psychological Association, will present the award. Thank you, Dr. Anastasiou.
Cyprus Scientific and Technical Chamber awards the best graduating student in electrical engineering, computer science and architecture, Yulia Juban. Mrs. Anna Galazi, Council Member, Architect of the Cyprus Scientific and Technical Chamber, will present the award. Thank you, Mrs. Galazi. Nasis Books awards Kypros Georgiou, the best graduating student in architecture professional diploma. Mr. Andreas Pastos will present the award. Thank you, Mr. Pastos. School of Sciences. Cyprus Telecommunications Authority awards the best graduating student of the Electrical Engineering Program, Ehsan Abdi. The school dean, Dr. George Grigoriou, will present the award. I kindly ask both Dr. Grigoriou and Ehsan Abdi to remain on stage for the next award. The Electricity Authority of Cyprus awards the best graduating student of Electrical and Computer Engineering Program, Ehsan Abdi. Now, dear Dr. Grigoriou, can you please remain on stage to receive the next award on behalf of the student? Cyprus Computer Society awards the best graduating student of the computer science program, Roland Zelhoff. Mr. Kostas Agrodis, chairman of Cyprus Computer Society, will present the award. Thank you, Mr. Agrodis. Thank you, Dr. Grigoriou. Dear Mr. Agrodis, you will need to remain on stage for the Cyprus Computer Society's second award. The Cyprus Computer Society gives a second award to the second best graduating student of the computer science program, Christos Sava. Thank you, Mr. Agrodis. The Institution of Engineering and Technology, Cyprus, awards the best third-year student of both the Electrical and Computer Engineering program. So, Chipengo Ushemanzoro, that's the name. Dr. Alexis Polikarpou, president of the young members of the institution, will come on stage to present the award. Thank you, Dr. Polikarpou. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Cyprus, awards the best graduating student of the Electrical Engineering, Computer Science program. The award goes to Roland Zelhoff. Mr. Panayotis Simeou, chairman of the Institute, Cyprus section, will come on stage to present the award. Dr. Grigoriou will receive the award on behalf of the student. Thank you, Mr. Simeou. The Best Club Society Award. Every year, student organizations compete in meeting the criteria set for the best club and society. The criteria include focusing on social responsibility, culture, and enrichment of university life. Could Mrs. Ersi Christofia come on stage to present the Best Society Award? Thank you. The Best Society Award this year is equally divided among the Design Society, Human Biology Society, International Relations and European Affairs Society. I kindly ask the presidents of the three societies, Polis Dimosthenus, Mirofora Nikolaou, and Petros Taliadoros, to come on stage to receive the award on behalf of the societies. I would like to ask Mrs. Ersi Christofia to remain on stage to bestow the remaining certificates of appreciation. Certificates of appreciation. University years are not only a time of studying and excelling in the academic field,
It is also a time of learning from others and gaining experiences that always come handy in life. The University of Nicosia Certificate of Appreciation is awarded to graduating students for their significant contribution and service to the university. The certificates of appreciation go to Christopher Zombo, and Mirofora Nicolaou. Thank you, Mrs. Christofia. The Sports Awards. The University of Nicosia Certificate of Appreciation in Sports is awarded to graduating students who have made significant contribution to university sport activities. Dr. Emilio Solomou, Executive Vice President for Administration, will bestow the awards. To George Sophocleous. Milena Zaric. Kalia Vasiliou. Polis Δημοσθένους. Christopher Zombo. Μαριλένα Χαραλάμπους. Δώρα Μοδέστου. Στέλιος Παναγιώτου. And Andreas Kariolou. Mrs. Annie Chakali will receive the award on behalf of Andreas. Thank you, Dr. Solomou. We would like to invite Dr. Nikos Kartakoulis on stage for the rest of the awards. The University of Nicosia participated in the Cyprus University Sports Federation Championships, CUSF, and international competitions for the academic year 2011-12 in both women's and men's categories. The women's volleyball won first place in the CUSF Championship. On behalf of the women's volleyball team, Kalia Vasiliou, captain of the team, will receive the awards. Congratulations also go to Evniki Konstantinou, Andri Papadopoulou, Chriso Vouvakou, Marilena Haralambous, Zafiro Othonos, Marilena Dimitriou, Renate Konstantinou, Anna Sava, Christina Irakleous, Shenai Elizabeth Mushena. Thank you, Dr. Kartakoulis. In the CUSF Women's Badminton, Maria Vravidou won first place. We would like to ask Dr. Kartakoulis back on stage now. I'm sorry. You? In addition, Stavros Stavrou won first place in the CUSF men's shot put. In the 26th Summer Universiade Shenzhen, China, Christos Pilavagis won third place in Taekwondo. Thank you, Dr. Kartakoulis. We have now reached the end of the Student Recognition Award Ceremony 2012. I would like to thank you for being here today and congratulate once more all of the awarded students and graduates. We wish you all the success you could possibly imagine. Dear all, a cocktail will follow. Please join us at the Gallery Restaurant.